Καταρχήν υπενθυμίζω ότι πρόκειται για την πέμπτη ψηφοφορία για άρση ασυλίας βουλευτή της Χρυσής Αυγής στην Ολομέλεια από την ημέρα που μπήκαμε στη Βουλή τον Ιούνιο. Παρόλο που μιλάμε για υποθέσεις του 2012, οι πλήστες εξ αυτών, ενώ οι υποθέσεις άλλων βουλευτών είναι από το 4, από το 5, από το 6 και άλλες είναι ακόμα και πιάνουν αράχνες σε γραφεία εισαγγελέων. Όσον αφορά εμένα, είναι η δεύτερη περίπτωση άρσης ασυλίας μου. Η πρώτη, ως γνωστόν, υπόθεση έχει τελεσιδικήσει. Είμαι πανηγυρικά αθώος και όχι λόγω αμφιβολιών, όπως είπαν τα διάφορα τσοντοκάναλα. Και θέλω να πω ότι όσοι νομίζουν ότι στείνοντας δικαστήρια κατά στελεχών και βουλευτών της Χρυσής Αυγής θα περιορίσουν τη ραγδαία άνοδο του κινήματός μας, είναι πολύ γελασμένοι. Το γελίο στην παρούσα υπόθεση, αυτή την υπόθεση που σχετίζεται με το γνωστό επεισόδιο σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, είναι ότι κατηγορούμε για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ευτυχώς η εν λόγω εισαγγελέας δεν έβαλε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για μια κατηγορία 100% κατασκευασμένη, μια κατηγορία καθυπαγόρευση, όταν όπως το Πανελλήνιο είδε ένας δημοσιογράφος, πήρε στο τηλέφωνο μια εισαγγελέα, την αποκάλεσε «Ελένη μου, έχω θέμα», λες και μιλούσε στην κολλητή του, και αυτό αποτελεί προσβολή για το θεσμό της δικαιοσύνης. Και όλος τυχαίως ο εν λόγω δημοσιογράφος τώρα πηγαίνει στον ανακριτή για τα 500 χιλιάρικα του Κυριακίδη, ο οποίος διέφυγε με αεροπλάνο στη Λατινική Αμερική ντυμένος καλόγερος. Αυτού του είδους οι άνθρωποι είναι που έχουν φτάσει στο σημείο εμένα και τη Χρυσή Αυγή να κατηγορούμαστε. Η εισαγγελέας που έβγαλε την κατηγορία αυτή δεν είδε τα πραγματικά περιστατικά, άκουσε μόνο όσα της είπε ο εν λόγω κύριος. Δυστυχώς όμως για όλους αυτούς, είδε τα πραγματικά περιστατικά ο ελληνικός λαός. Τα είδαν 10 εκατομμύρια Έλληνες που γνωρίζουν την πάσα αλήθεια ότι ουδέποτε υπήρξε το αδίκημα που βλέπω γραμμένο σε αυτές τις σκόλες της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Σκοπός τους βεβαίως ήταν να κινηθεί αυτεπαγγέλτος η αυτόφορη διαδικασία, να έρθει η αστυνομία να με συλλάβει, να μου περάσει χειροπέδες, να με περιφέρουν στα δικαστήρια για να με δείχνουν στα κανάλια. Αλλά αυτόν τον σκοπό, δυστυχώς για αυτούς, δεν κατάφεραν σε καμία περίπτωση να τον επιτύχουν. Ζητώ λοιπόν από τη Βουλή την άρση της ασυλίας μου για να πάει η υπόθεση αυτή στο ακροατήριο και να αθωωθώ πανηγυρικά για μία ακόμη φορά. Υπάρχει όμως εδώ ένα σκάνδαλο και πρέπει να το τονίσω. Έρχεται στη Βουλή το αίτημα μόνο για την άρση της δικής μου ασυλίας, παρόλο που στην εν λόγω υπόθεση, στην ίδια ιστορία, εμπλέκονται άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα, εις βάρος των οποίων εκκρεμεί δική μου μήνυση, και παρόλα αυτά βλέπουμε την εισαγγελία να στέλνει μόνο το δικό μου φάκελο. Έχω ήδη στείλει εξώδικο προς την εισαγγελία, το έχω κοινοποιήσει και προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και εδώ βλέπουμε μια κατάφορη αδικία. Βλέπουμε να τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αυτό το γεγονός είναι θλιβερό. Υπενθυμίζω δε εις άπαντες ότι ουδέποτε θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Εγώ εκείνη την ώρα έφευγα, έβγαζα το μικρόφωνο και έφευγα, όπως είδαν οι πάντες, και δέχτηκα πρώτος χτύπημα. Και βεβαίως η όλη υπόθεση ξεκίνησε από ένα ειρωνικό και προσβλητικό σχόλιο εις βάρος μου για μια ποινική υπόθεση, η οποία έχει τελεσιδικήσει, απεδείχθην αθώος ενώπιον του ακροατηρίου, από μια στημένη κατηγορία, από μια ψευδομάρτυρα που άνοικε περιέργως στο ίδιο κόμμα με την κυρία που με προκάλεσε και με προσέβαλε εκείνη την ημέρα σε εκείνο το τηλεοπτικό στούντιο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ζητώ την άρση της δικής μου ασυλίας, αλλά ζητώ την άρση της ασυλίας και των υπολείπων βουλευτών που έχουν μηνυθεί και εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση. Να πάμε όλοι μαζί στο δικαστήριο, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να αποδοθούν ευθύνες, δίκαια και ισότιμα σε όλους. Επαναλαμβάνω, όσοι νομίζουν ότι στείνοντας δικαστήρια εις βάρος της Χρυσής Αυγής θα περιορίσουν τη ραγδαία άνοδο του κινήματός μας, είναι πολύ γελασμένοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Κανέλη έχει το λόγο για 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, μόνο για λόγους διευκρινήσεως και απευθυνόμενοι στον κύριο Κασιδιάρη επί των ακριβών περιστατικών. Εγώ δεν τον έχω μηνύσει. Δεν καταδέχτηκα. Όπως επίσης δεν καταδέχτηκα καν να πάω στον ιατροδικαστή. Τη μελανιά την είχα 20 μέρες. Δεύτερον, είμαι πολύ σκληρή για να πεθάνω. Και επομένως μη λογαριάζει πάρα πολύ τα περί επικινδύνου σωματικής βλάβης. Η προαναγγελία ότι θα αθωωθεί, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του περί εσπευσμένης αίτησης άρσης ασυλίας του 6 μήνες μετά τις εκλογές και 6 μήνες μετά το επεισόδιο, κατά τη δική μου γνώμη άργησε, όφιλε να έχει αρθεί η ασυλία τον πρώτο μήνα,
διότι και οι δύο τότε ήμασταν υποψήφιοι βουλευτές, όπως και η κυρία Δούρου, μεσολαβούντος του διαστήματος των δύο εκλογών, θα έπρεπε να απολογηθεί ο ίδιος, γιατί για την προηγούμενη δίκη, η οποία παίχθηκε επί της αξιοπιστίας των μαρτύρων, ο ίδιος κολυσιέργησε και καθυστέρησε τη δίκη 8 ολόκληρα χρόνια, εκμεταλλευόμενος και τη βουλευτική του ιδιότητα. Και δεύτερον, στο δικό μου το χωριό και στη δικιά μου την κουλτούρα, ακόμα και αν κάποιος εκμανεί από ένα σχόλιο, εγώ ας πούμε δεν εξεμάνει παρά μόνο από την πράξη του, από το σχόλιο κομμούνι θα σε κάνω σαπούνι. Σε τελευταία ανάλυση, υπάρχουν και αρωματικά σαπούνια καταπληκτικά που δεν μπορούν ναζιστική βρώμα να ξεπλύνουν, όσα και να είναι αυτά τα σαπούνια. Και πάντως δεν είναι από ανθρώπινη σάρκα φτιαγμένα. Δεν είναι από ανθρώπινη σάρκα φτιαγμένα. Ούτε τα χαλιά τα βουλευτικά φτιαγμένα από τρίχες ανθρώπων στους φούρνους. Δεν είναι. Δεν είναι. Ο κύριος αυτός με τη βοήθεια και άλλων έφυγε από το σταθμό για να αποφύγει το αυτόφορο και δεν χρειάστηκε να ντυθεί παπάς. Του έφτανε που φόραγε τα μαύρα της Χρυσής Αυγής, ευτυχώς για τους παπάδες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.